Να μιλήσουμε για ευχάριστα πράγματα, για ωραία πράγματα, όπως σας είπα. Θα μιλήσουμε με τον Χριστόφορο Σωμαράκη, τον ιδρυτή του αγαπημένου φαγή.gr. Καλό μεσημέρι, Χριστόφορο, είσαι καλά? Καλό μεσημέρι, καλά, καλά. Προς το παρόν καλά. Τώρα που γίναμε, αυτό θα λέμε. Λοιπόν, φαγή.gr δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε όλη την ιστορία του φαγιού, αλλά σίγουρα έχει μπει στο σπίτι μας, ακόμα και αν είναι κάτι ηλεκτρονικό. Μας βοήθησε πολύ νομίζω ότι κάποιοι στη Μυτιλήνη μπορεί πρώτα να παρέγγειλαν από το φαγί και μετά από κάποιο άλλο κατάστημα με άλλα είδη. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, εντάξει, ισχύει. Είναι μια ιδέα που είχε προκύψει πάρα πολύ παλιά, είναι πάνω από 10 χρόνια τώρα. Το κάναμε σαν χόμπι και τελικά το κάνουμε και επάγγελμα. Εντάξει, είναι κάτι που μας αρέσει, συνεχίζουμε να προσπαθούμε πάνω σε αυτό και να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εμείς με τις δυνάμεις μας. Πόσα χρόνια κλείνει το φαγί, Χριστόφορε? Κοίταξε να δεις, επίσημα τώρα είναι στα 11 χρόνια, δηλαδή ξεκίνησε επίσημα σαν φαγή το 2009. Στο φοιτητέ.gr πριν το φαγί υπήρχαν πάλι online παραγγελίες από κάποια καταστήματα, τότε δηλαδή άρχισε να υπάρχει δηλαδή αυτή η υπηρεσία. Τη μεταφέραμε μετά στο φαγί γιατί εκεί τέριαζε και πιο πολύ και δημιουργήθηκε κάτι εντελώς ανεξάρτητο πλέον. Τα γενέθλια δηλαδή πότε είναι για το φαγί? Για τα 10 χρόνια πέρυσι. Ναι, εντάξει. Το Φεβρουάριο. Φεβρουάριο, ωραία, ωραία. Φεβρουάριο, Γενάρη με Φλεβάρι πρέπει να ήταν, γιατί θυμάμαι ότι ήταν όταν ετοιμαζόμουν να πάω φαντάρο στο 9 και μάλιστα σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της πρώτης μορφής του site το έφτιαξα από ένα λαπτοπάκι εκεί κρυφά με στα στρατόπεδα. Ναι, ναι, ήταν ένα στικάκι και τέτοια. Ήταν λίγο. Μην τα λες τώρα αυτά, εντάξει. Είναι πολλά αλλά χρόνια τώρα. Και για μας αυτό που λες όμως είναι ελπιδοφόρο, γιατί και το νησί το φτιάξαμε τέλος Γενάρη του 19, οπότε μπορεί με το Γενάρη με Φλεβάρι να μας φέρατε κι εσείς γούρι για να πάει καλά. Ναι, ίσως να είναι και το σωστό timing. Και μια από το αναφέρει και συγχαρητήρια για τη δουλειά σου, για την εκπομπή και φυσικά σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αλίμονο. Σε περιμένουμε, ξέρεις πάντα, ξέρω ότι έχεις πάρα πολλές δουλειές. Τώρα ήταν ευκαιρία που ήσουν κλεισμένος μέσα να σε βγάλουμε τηλεφωνικά. Φαγή.gr λοιπόν είναι η πλατφόρμα, η εφαρμογή όπου παραγγέλνουμε εδώ στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο και σε ποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας? Γενικά είμαστε Λέσβο, Χίο, στη Σάμο, στην Λάρισα, στο Ηράκλειο, στο Ρέθινο, Κομωτινή, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Καβάλα, Χρυσούπολη, Καβάλα. Εντάξει, γενικά όπου μπορούμε να... κυρίως επαρχίες βέβαια, αυτό μας αρέσει, αυτό μπορούμε να υποστηρίξουμε, αυτό ξέρουμε καλύτερα. Και δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να μου πεις έτσι ένα σχόλιο σου για το πρώτο lockdown και το δεύτερο lockdown. Τι βλέπεις σχετικά με την κίνηση των online παραγγελιών? Ναι, εν τω μεταξύ παρένθεση, ναι. Βγαίνω μετά την εξαίρεση την κυρία Μυρογιάννη που έλεγε για την διατροφή και λοιπά για να μιλήσουν για delivery και έχει πλάκα γιατί και η γυναίκα μου είναι διαιτολόγος και λέει στους πελάτες της, ξέρεις, μην παραγγέλλετε απ' έξω, δεν κάνει καλό, προτιμάτε το υγιεινό, δεν ξέρεις όλα αυτά, λέω εσύ θα μας το κλείσει το σπίτι. Όχι, υπάρχει και στροφή στα πιο υγιεινά πράγματα, πάρα πολύ, ειδικά στα σνακς. Ναι, κάνω πλάκα φυσικά, ναι. Λέμε θα τους λες. Παραγγέλλονται απ' έξω, άμα παχύνεται και αυτό, μετά υπάρχουμε εμείς για να το ξαναφυσικά αστειευόμαστε. Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, δεν το συζητώ. Εννοείται ότι το υγιεινό είναι το μάσκι, μακάρι να το ακολουθούσαν όλοι. Όπως και εμείς. Μια που είσαι λοιπόν σε αυτό, πριν μας πεις, Χριστόφορο, πριν μας πεις για τις online παραγγελίες, μια που είσαι σε αυτό, βλέπεις κατά τη διάρκεια των 10, σε λίγο 11 χρόνων του φαγί να υπάρχει μια στροφή στα ηλεκτρονικά έτσι, καταστήματα, στο κάτι πιο υγιεινό, στο να προσφέρουν κάτι υγιεινό ή εν πάση περιπτώσει να βελτιώσουν κατά πολύ τα υλικά τους μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια για τον κόσμο που παραγγέλνει? Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια στροφή, όχι μόνο στο online, γενικότερα υπάρχει μια μεγαλύτερη αγάπη τελευταία προς το πιο υγιεινό και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο είναι μόδα, είναι κάτι το οποίο αρχίζει να γίνεται τρόπο ζωής, μακάρι να είναι το δεύτερο, γιατί εντάξει, η υγεία πάνω απ' όλα και τώρα το βιώνουμε και πιο έντονα από ποτέ αυτό το σλόγγαν που έχουμε συνηθίσει και το λέμε έτσι καμιά φορά ασυναίσθητα. Ωστόσο, εντάξει, στην ίδια αυτή τη στιγμή, τώρα για την Ελλάδα που μπορώ να σου πω, είναι ότι απ' έξω θα φάω, όποτε φάω, κάτι ξέρεις που είναι πιο
δεν ξέρω πώς το λένε, δεν το λέω έτσι, πλούσιο ενεργειακά. Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Υπάρχει μια βελτίωση στο υγιεινό, υπάρχει μια στροφή προς τα εκεί, αλλά δεν είναι ακόμα σε επίπεδο να πεις ότι ξέρεις, πολλοίς κόσμος ας πούμε, μεταφέρεται, ναι, παραγγέλνει απ' έξω το πιο... Απλώς μου κάνει εντύπωση ότι για παράδειγμα και στις παραγγελίες μπορούμε να παραγγέλνουμε από το φαγή.gr ότι το χάμπουργκερ σε πολλά καταστήματα προσφέρεται με έναν υγιεινό τρόπο. Κατάλαβες, δηλαδή αυτό που παλιά θεωρούσαμε το χάμπουργκερ ότι είναι κάτι βρώμικο, ότι είναι κάτι με κακής ποιότητας, τώρα πάρα πολλοί επιχειρηματίες προσπαθούν να το προωθήσουν χρησιμοποιώντας καλύτερα υλικά. Γι' αυτό το λέω και είναι σημαντικό, ναι, και καλό. Όσον αφορά τα υλικά και στην ποιότητα, ούτως ή άλλως βελτιώνονται, γιατί μεγαλώνει και ο ανταγωνισμός και αν δεν βελτιωθείς δεν θα επιβιώσεις. Έτσι, δηλαδή αυτό είναι ένα καλό κομμάτι που έχει προσφέρει και γενικότερα η online παραγγελία και το ίντερνετ, που είναι πιο άμεση πρόσβαση σε περισσότερα καταστήματα και μπορείς πιο εύκολα να δεις μενού και να δοκιμάσεις και όλα αυτά. Πρέπει να έχεις καλά υλικά, πρέπει να, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσεις να διατηρηθείς. Και νομίζω ότι αυτό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Πάμε λοιπόν τώρα στα online και στα lockdown. Στο πρώτο lockdown τι έγινε εκεί με τις online παραγγελίες και τι γίνεται τώρα? Κοίταξε να δεις, παρόλο που πολλοί και στο πρώτο lockdown μου λέγανε, ξέρεις, χαριτολογώντας ότι εντάξει για εσάς δουλεύουν, ξέρω εγώ όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πτώση στο delivery της τάξης του 60 με 65%. Απίστευτο. Σε σχέση με πριν, στο πρώτο lockdown. Έτσι, διότι υπήρχε και μεγαλύτερος πανικός από τον κόσμο, δηλαδή ακόμα δεν είχε διευκρινιστεί αν από το φαγητό το έξω μπορεί να κολλήσει, ξέρεις, το πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό το πράγμα, ήταν ακόμα τα στοιχεία δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα. Για να αρχίσει σιγά σιγά να ανακάμπτει, ας πούμε, και να φτάσει σε ένα σημείο ακόμα και μετά το lockdown το πρώτο, της πτώσης του 30% σε σχέση με πριν, ας πούμε. Δηλαδή γενικότερα επηρεάζει, εντάξει, είναι και λογικό, γιατί σκέψου βραθεί ότι όταν τους κλείσεις μέσα και οι νοικοκυρές που δουλεύανε, μάλλον οι εργαζόμενες γυναίκες πλέον στο σπίτι, είχαν άπλετο χρόνο και για να μαγειρέψουν και για να ασχοληθούν και με αυτό να περάσει η ώρα. Και οι νοικοκύριδες θα μαγείρευαν και αυτοί λίγο. Οι νοικοκύριδες επίσης, οι φοιτητές που είναι ένα κοινό που παραγγέλνει κατά κόρον απ' έξω. Έτσι, γιατί ναι, τώρα ο φοιτητής δεν κάθεται πολύ να μαγειρεύει. Ήταν και ένας λόγος που και εγώ γι' αυτό το έφτιαξα ουσιαστικά το site. Ήταν και το. Ήταν Χριστόφορε και το μαζικό κύμα στα σούπερ μάρκετ κιόλας που παίρνουν πάρα πάρα πολλά υλικά και έπρεπε να καταναλωθούν κι αυτά. Και αυτό. Και αυτό. Εντάξει, και το ότι παίρναν τόσα υλικά ήταν γιατί θεωρούσαν ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μαγειρεύουμε για να είμαστε σίγουροι και όλο αυτό. Ναι. Τώρα το δεύτερο lockdown. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικό, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι τις πρώτες δύο μέρες, τώρα Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ας πούμε, που ανακοινώθηκε, υπήρχε και για φέτος ρεκόρ παραγγελιών πανελλαδικά. Δηλαδή, ξέσπασε ο κόσμος στο φαγητό. Αλήθεια. Τους κλείσανε μέσα. Εντάξει, τώρα βέβαια έχει ομαλοποιηθεί πάλι, έτσι, δηλαδή έχει φτάσει σε επίπεδα πρώτου, δεύτερου lockdown και θεωρώ ότι αυτό θα αρχίσει να φθήνει όσο περνάει ο καιρός, γιατί είμαι και με κλειστές επιχειρήσεις, αρχίζουν να τελειώνουν και τα χρήματα. Εντάξει, όσο να είναι, δεν μπορείς να τρως και κάθε μέρα απ' έξω. Το καλοκαίρι πώς είχε πάει? Ορίστε. Το καλοκαίρι πώς είχε πάει το delivery? Το καλοκαίρι που μας πέρασε. Το καλοκαίρι γενικότερα είναι μια περίοδος που είναι πεσμένα τα πράγματα στο delivery, όχι τώρα μόνο. Γενικά όλες τις και τις προηγούμενες χρονιές που δεν είχαμε το θέμα της πανδημίας. Γιατί εντάξει, ο κόσμος βγαίνει πιο πολύ έξω, θα πάει έξω σε μια ταβέρνα, ξέρεις, θα κινείται πιο πολύ εκτός σπιτιού. Οπότε είναι μια περίοδος που δεν μπορούμε να μετρήσουμε πολύ το τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε χαλαρώνουν όλα τα πράγματα. Οπότε στο δεύτερο lockdown, Χριστόφορε, είχαμε τώρα με την ανακοίνωση Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, το ρίξαμε στο delivery. Πώς βλέπεις όμως τις προσπάθειες που κάνουν κάποια καταστήματα που μπαίνουν τώρα στο φαγί, κυρίως με snack καφέ για να πάρει ο άλλος τον καφέ του, έχει αυτοζήτηση, πώς πάει? Κοίταξε να δεις, είναι αναγκαίο κακό, δηλαδή αναγκαστικά το κάνει οι άνθρωποι, γιατί εφόσον τους κλείνεις το μαγαζί, τους κλείνεις τα τραπέζια, εντάξει, το take away με lockdown δεν έχει κανένα νόημα, δεν κυκλοφορεί κανείς για να πάει από εκεί να το πάρει, οπότε το μόνο που τους μένει είναι το delivery. Θέλει όμως μεγάλη προσοχή, γιατί το delivery είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό
από το να σερβίρω και στο χώρο μου. Έτσι, δηλαδή έχει το packaging μέσα, έχει το πώς πρέπει να πάει το φαγητό στην ώρα του, να είναι ζεστό, να είναι όλα αυτά τα πράγματα, mm-hmm. τα οποία αν δεν τα κάνει σωστά, ενδεχομένως χαλάσουν το όνομα mm-hmm. και μετά. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, ναι βέβαια. Κατάλαβες, δηλαδή θέλει μεγάλη προσοχή σε όσους το επιχειρούν. Δεν είναι κάτι εύκολο, αντάξει με κλείσαν, θα κάνουν delivery και τουλάχιστον θα βγάλω από τα σπασμένα. Mm-hmm. Θέλει μεγάλη προσοχή το delivery, είναι ένα άλλο μαγαζί. Είναι ναι. ένα δεύτερο μαγαζί με τελείως διαφορετικές απαιτήσεις και τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ναι, οπότε κάποιος που δεν έχει εμπειρία σε αυτό είναι κάτι εντελώς καινούριο. Κάτι εντελώς καινούριο όμως. Έτσι, mm-hmm. και μάλιστα θα πρέπει να σκεφτεί ότι μπαίνει και σε έναν μπαίνει σε ένα κομμάτι που έχει ήδη πάρα πολύ ανταγωνισμό. Mm. Δηλαδή τώρα ειδικά όταν μιλήσουμε συγκεκριμένα για τη Λέσβο, μια που ανέφερε στα Snack Cafe, αν μπεις μέσα στο site θα δεις πόσα προϋπήρχαν mm. του lockdown, mm. ας πούμε, πόσες επιλογές έχεις για καφέ. Αν προσθέσεις αυτά και τα καινούργια, ξέρεις ότι δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, οκ, okay, μπήκες σαν καινούριο μαγαζί, σε ξέρω γιατί πηγαίνω και πίνω τον καφέ μου εκεί παράδειγμα. Και μ' αρέσει. Όταν είναι ώρα φυσιολογικά. Έτσι, αλλά αν παραγγείλω μια φορά από σένα και δεν μου το φέρεις όπως πρέπει, mm-hmm. ενδεχομένως να με χάσεις και πελάτη όταν θα ξανανοίξετε μετά. Έτσι, δηλαδή θέλει λίγο πολύ μελέτη και δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Ήρθανε, εντάχθηκαν αυτό. Περισσότεροι στο πρώτο και τώρα στο δεύτερο lockdown επιχειρηματίες που δεν ήταν στην delivery, στο φαγή. Κοίταξε να δεις, στο πρώτο υπήρχε μια διστακτικότητα, είχε ανακοινωθεί ότι θα κρατήσει 2 εβδομάδες. Mm-hmm. Οπότε ξέρεις όλοι περιμένανε να δουν τι θα γίνει και όλα αυτά. Μπήκαν πιο πολλά καταστήματα σε αναστολή τους εργαζόμενους και όλα αυτά τα κλείσαν δηλαδή. Γιατί θεωρούσαν ότι θα κρατήσει τόσο. Τώρα που έχουν επίγνωση κατάστασης, ότι 2 εβδομάδες τότε γίναν 1,5 μήνας πόσος ήταν τελικά. Από την μέρα που ανακοινώθηκε δεν προλαβαίνουμε να φτιάχνουμε μαγαζιά. Όχι εδώ μόνο, έτσι γενικά σε όλο το δίκτυο. Θέλουν περισσότερο. Το βιάζονται και όλα γίνεται, ξέρεις. Εσύ όμως, Χριστόφορα, από ό,τι κατάλαβα, τους ενημερώνεις γι' αυτό, ότι ανοίγουν δεύτερο μαγαζί. Ναι. Εννοείται, εμείς τους ενημερώνουμε και μάλιστα στο πρώτο κύμα, στο πρώτο lockdown, τους αποτρέπαμε κιόλας στην αρχή. Λέμε, παιδιά, περιμένετε, αν είναι μόνο για 2 εβδομάδες, μην μπείτε στη διαδικασία χωρίς λόγο, γιατί ενδεχομένως τώρα δεν έχουμε να πούμε και κάτι. Δηλαδή, λέει ο άλλος, ενδεχομένως τώρα λένε μέχρι 30 του μήνα πόσο ανακοινώσαν, ενδεχομένως να πάει τώρα και μετά τα Χριστούγεννα από ό,τι διαβάζουμε. Τι να κάνει κι ο άλλος, δεν έχει το μαγαζί, πρέπει να το κρατήσει με κάποιο τρόπο ανοιχτό, με νύχια και με δόντια, έτσι. Δε. Ναι. Θα ήθελα τώρα ένα σχόλιο σου, ξέρω ότι είναι έτσι ανταγωνιστής που προέκυψε μετά από σένα πανελλαδικός που μας πάει και τα νεύρα όταν μπαίνουμε στο YouTube και μας τρίχνει διαφήμιση. Λέω για το e-food, δεν χρειάζεται να αναφερθεί σε αυτό. Αλλά διάβασα σε κάποια από επιχειρηματίες της εστίασης στη Θεσσαλονίκη και αλλού ότι η συμμετοχή του σε αυτό το δίκτυο, ας πούμε ότι είναι και κάποιο άλλο, μην μιλάμε συγκεκριμένα, ότι είναι τόσο ανυπόφορη, λένε κάπου το 25%, που κάποιοι είπαν ότι δεν θα μπουν και θα έχουν μόνο το δικό τους online στο προφίλ τους, ας πούμε, ή με τηλέφωνο. Πραγματικά συμφέρει κάποιον να μπει σε μια πλατφόρμα σαν το φαγί ή θα του φύγουν όλα τα λεφτά? Κοίταξα, σαν θυμό, εντάξει, κοίταξα, δεν θα σου μιλήσω τώρα για τον ανταγωνισμό, ναι. Ο καθένας κρίνει. Τώρα πίσω από τις εταιρείες αυτές είναι και πολυεθνικές, οι οποίες έχουν και ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Οκ, τα γνωρίζουμε αυτά, δηλαδή όποιος είναι μέσα στο χώρο νομίζω καταλαβαίνει τι λέμε. Εμείς έχουμε προσπαθήσει, φαντάζομαι ότι από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε δεν έχουμε αλλάξει την τιμή ούτε κατά 1 ευρώ. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, δεν εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός ότι κάποια στιγμή αυτό το πράγμα που ξεκίνησε σαν ιδέα και σαν χόμπι έγινε must, ας πούμε, ενδεχομένως για μια επιχείρηση, ναι. Και ότι μέσα από αυτό δουλεύει πολύ, για να πούμε ότι okay, τώρα είναι ευκαιρία μου και εμένα να πατήσω πάνω σε αυτό και να κερδοφορήσω παραπάνω. Ναι. Για μας μέσα μας και γενικά σε όλο μας το δίκτυο, αλλά ειδικά στη Λέσβο, επειδή από εδώ ξεκινήσαμε και το θεωρούμε και λίγο, το βλέπουμε λίγο πιο ρομαντικά το θέμα, mm-hmm. οι προμήθειές μας είναι όχι απλά πολύ χαμηλότερος από τον ανταγωνισμό, σε σημείο, δεν ξέρω, ναι. Κάποιος που γνωρίζει θα το καταλάβει. Ναι, μιλάμε τώρα για τον ανταγωνισμό τον πανελλαδικό, δεν μιλάμε για εδώ, έτσι, να καταλαβαίνω. Μιλάμε για τον ανταγωνισμό τον πανελλαδικό που μου ανέφερες και εσύ για τις εταιρείες αυτές τις μεγάλες που ξέρεις. Εκεί πλέον τα πράγματα είναι λίγο πιο απρόσωπα και λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα, πάλιστα. Άρα όχι μόνο, θεωρώ ότι όχι μόνο συμφέρει, νομίζω ότι είναι και πιο φθηνό
από οποιαδήποτε και σε σχέση με την απόδοση, πάντα από οποιαδήποτε άλλο τρόπο. Δηλαδή τώρα πια τα φυλάδια, αν δεις και εσύ, έχουν καταργηθεί πλέον. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα μοιράσει φυλάδια πια για να ενημερώσει για τις νέες προσφορές του, για τις τιμές και όλα αυτά. Και μία αντιποδιανομή ενδεχομένως να αντιστοιχεί σε 6 μήνες προβολής αντίστοιχα στο παγίπεν και κάτι δυναμικό, έτσι, κάτι το οποίο είναι άμεσο. Να σου πω, θα είναι πάρα πολύ αδιάκριτο εκ μέρους μου να ρωτήσω ποιος είναι ο μέσος όρος επισκεπτών στο φαγή.gr. Όχι αναγκαστικά που παραγγέλνει τελικά, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που απλά κάνουν. Εννοείς σε όλο το δίκτυο. Όχι, στα δικά μας πράγματα, στη Λέσβο. Τα δικά μας τα λιμέρια. Κοίταξε να δεις, έχουμε φτάσει τώρα σε αριθμό παραγγελιών να ξεπερνάμε τις 3.500 ημερησίως στη Μυτιλίνη. 3.500 με 4.000 είναι σε ποσοστό, για να καταλάβεις, αντιστοιχεί περίπου στο 90-95% του delivery στην πόλη, το υπόλοιπο είναι τηλέφωνο. Ναι. Χρησιμοποιούν και γι' αυτό. Και τώρα είναι και λίγο περίεργο το άλλο που σκεφτόμουν με τα στενά καφέ που εντάζονται. Ότι αυτός που είναι σπίτι το σκέφτεται τώρα θα πάρει έναν καφέ για να πάρει μόνο ένα καφέ. Δεν είναι λίγο περίεργο? Παλιά το έκανε, αλλά ξέρεις, άμα είσαι δίπλα, ας πούμε. Αλλά τώρα να πάρεις μόνο ένα καφέ στο lockdown δεν είναι περίεργο? Το κάνουν όμως, παρόλα αυτά. Το κάνουν. Αυτό ήταν και λίγο περίεργο γενικά, το να, σαν συνήθεια, το πώς άλλαξε ξαφνικά, το να παραγγείλεις καφέ απ' έξω, έτσι, γιατί πια. Και μηχανές υπάρχουν φθηνές, που με κάψουλες και λοιπά, μπορείς στο σπίτι να φτιάξεις και φρέντες πρέσο αν θέλεις, και αυτούς τους πιο... ξέρεις, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για φραπεδάκια και τέτοια πράγματα, αυτά είναι αστεία για ελληνικούς. Αλλά όμως, αυτά είναι για παιδιά, πες. Ήταν όντως πολύ περίεργο το πώς ο κόσμος στράφηκε και εκεί. Δηλαδή, ναι, παραγγέλνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, που υπάρχουν άνθρωποι που παραγγέλνουν 4 φορές τη μέρα. Πρωί καφέ, μεσημέρι φαγητό, απόγευμα ξέρω, ένα σνακ και το βράδυ πάλι βραδινό. Και κάθε χρόνο το φαγί, για κάθε χρόνο το φαγί, Χριστόφορο, με κάποιο τρόπο αυτό το ανταπέδιδε σε αυτούς τους σταθερούς πιστούς του φαγή.gr, και τώρα πια υπάρχει και επίσημο σήμα, το reward στο φαγί, γιατί σε έχω εξαντλήσει με τις ερωτήσεις μου και θέλω να αναφερθούμε σε αυτό, είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι καινούριο για την πόλη. Κοίτα, πάμε να δούμε, τι είναι αυτό. Τι είναι. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύστημα ανταμοιβής, δηλαδή παραγγέλνω online, κάθε ένα ευρώ που δίνω παίρνω 10 πόντους, μαζεύω πόντους και τους εξαργυρώνω σε δώρα που προσφέρουν καταστήματα της πόλης. Έτσι. Αυτό ήταν μια ιδέα που υπήρχε από πολύ παλιά και είχε εφαρμοστεί στις πρώτες εκδόσεις του Φιζιτέλη. Αν θυμάσαι, υπήρχαν τότε παιχνίδια με πόντους που έκανε σκορ, ας πούμε. Και αυτός που είχε δύο πρώτοι είχαν το πιο μεγάλο σκορ, κερδίζανε δώρα από καταστήματα της πόλης. Ναι. Είναι κάτι το οποίο εμείς πάλι το κάναμε γιατί το βλέπουμε συνολικά στην πόλη. Έτσι. Δηλαδή εμείς θέλουμε σε αυτό το κομμάτι να συμμετέχουν και οι πελάτες μας που θα ανταμυφθούν, και να συμμετέχουν και να ανταμυφθούν με δώρα που δίνουν καταστήματα τοπικά, τα οποία και αυτά θα προβληθούν μέσα από αυτό το πράγμα, θα προσφέρουν, γιατί η προσφορά στη μέρα μας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, πιο σημαντικό από ποτέ σε αυτή την φάση που ζούμε. Άρα εμείς αυτό το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνδεθούμε, όπως οι περισσότεροι νομίζω, ειδικά αυτοί που το έχουμε στο κινητό, είμαστε συνδεδεμένοι με το φαγί, οπότε φαντάζομαι δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτό πρέπει να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει, γιατί υπάρχει ακόμα δυνατότητα παραγγελίας ως guest. Έτσι, εκεί όμως δεν μπορείς να συμμετέχεις στα rewards, όπως και πολλά άλλα προνόμια χάνεις σε αυτή την περίπτωση. Κάνεις μια εγγραφή που δεν είναι τίποτα δύσκολο, ένα λεπτό θα πάρει το πολύ. Παραγγέλνεις όντας εγγεγραμμένος συνδεδεμένος στο προφίλ, και σε κάθε παραγγελία που κάνεις, το κάθε ευρώ που δίνεις μετράει για 10 πόντους, οι οποίοι μετά μπορούν να εξαργυρωθούν στο δώρο που θα επιλέξεις εσύ, εφόσον ξέρεις συγκεντρώσεις. Και είναι χωρίς κλήρωση, δηλαδή. Είναι χωρίς κλήρωση, Χριστόφορε. Δίχως κλήρωση, όχι, δεν υπάρχει. Φοβερό αυτό. Ναι, δεν υπάρχει κλήρωση, υπάρχει συγκεκριμένη διαθεσιμότητα, δηλαδή το κάθε δώρο δίνεται σε συγκεκριμένα άτομα, και όποιος συγκεντρώσει πρώτος πόντους και προλάβει να πατήσει το κουμπί εξαργύρωση, το αποκτάει χωρίς κλήρωση. Ναι. Αυτά είναι. Ωραία. Να πω λίγο τα δώρα ή δεν κάνει? Όχι, εννοείται. Αν θέλεις, κανένα πρόβλημα. Ίσα. Βλέπω εδώ από τον ηλεκτρονέτ προδρόμου τηλεόραση LG Smart, δεν ξέρω τα υπόλοιπα πώς είναι, αξίας 500 ευρώ. Και βέβαια υπάρχει και ένα χρονικό διάστημα, κυρίως τώρα από τον Νοέμβρη ξεκινά αυτό, έτσι.
Έχει ξεκινήσει για κάποια ήδη από τις 9 αυτό Νοεμβρίου. Έχει ξεκινήσει. Θα δεις ότι το κάθε reward έχει μία, το κάθε δώρο έχει δηλαδή μία διάρκεια, ημερομηνία έναρξης και λήξης. Μέσα σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να συγκεντρώσεις τους απαραίτητους πόντους για να μπορέσεις να το αποκτήσεις. Κάποια δώρα μεγαλύτερα για να μην, επειδή είναι και πολύ φανατική, ας πούμε, όπως αυτό που λες τώρα στο το μεγάλο δώρο, ας πούμε, την τηλεόραση των 500 ευρώ, επειδή υπάρχουν πολύ φανατικοί και βγάζουν έξω από τον ανταγωνισμό τέλος πάντων τους υπόλοιπους, σαν χρήστες, παραγγέλνουν δηλαδή 15 φορές τη μέρα, υπάρχει ένας περιορισμός ότι μπορούν να τα εξαργυρώσουν μετά από κάποιο διάστημα. Ναι. Νομίζω αυτό είναι μετά μέσα στο Γενάρη κάπου, ξεκινάει πλέον. Βέβαια οι πόντοι συγκεντρώνονται και πριν, έτσι, από την ώρα που ξεκινάει το δώρο. Υπάρχει και το πακέτο συνεδριών 6 μηνών για αδυνάτισμα με ευάκου στο Beauty House 300 ευρώ. Υπάρχει η δωρεπιταγή 150 ευρώ στο Industry στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Εκπτωτικό κουπόνι για παροχή υπηρεσιών γάμου βάφτιση στο Casa Collection και δωρεπιταγή επίσης. Γυαλιά ηλίου στα οπτικά Casa κουπόνι, δωρεπιταγή μάλλον, στο BSB εκπτωτικό κουπόνι, πολλά μάλλον εκπτωτικά κουπόνια και πιο μικρά πράγματα στα ηλεκτρονέτ προδρόμου και αυτό ωραίο και είδη καλοπισμού, λοσιόν και τα λοιπά στο Dust and Cream, πολλά πολλά. Α, και φαγοκουπόνι, εντάξει, κοίταξε φαγοκουπόνι. Καλά, δεν θα μπορούσαμε να με δίνουμε εμείς. Ναι, ναι. Να πούμε και τα άλλα, να μην στο σπορτ επίσης, στο πρεστίζ, γυναικείο κούρεμα, γυναικείο χτένισμα. Να δω, τα είπα όλα, εντάξει, τα είπα όλα, να είμαι εντάξει. Γενικά, ο στόχος μας είναι να υπάρχουν δώρα για όλες τις κατηγορίες πελατών, ακόμα και αυτούς που παραγγέλνουν λιγότερο, έτσι οπότε μπορούν να εξαργυρώσουν πιο φθηνά δωράκια και να πάρουν και αυτοί κάτι. Για αυτοί που παραγγέλνουν περισσότερο φυσικά μπορούν να διεκδικήσουν το μεγάλο δώρο. Και να πούμε ότι τα καταστήματα, όποιος θέλει να συμμετέχει σε αυτό, μπορεί να συμμετέχει απλά προσφέροντας το δώρο, δεν υπάρχει κάποια έξτρα χρέωση για να συμμετέχει στα rewards. Σου ξαναλέω, ο στόχος μας δεν είναι να κερδίσουμε εμείς από αυτό κάτι παραπάνω. Ο στόχος μας είναι να βάλουμε στο παιχνίδι και καταστήματα να μπορούν μέσα από αυτό σαν κανάλι να προσφέρουν και φυσικά να ευχαριστούμε και εμείς τον κόσμο που μας προτιμάει. Χριστόφορος Σωμαράκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και το φαγή.gr που υπάρχει και φέρεται ωραία στον κόσμο, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και προχωράτε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εσάς.